Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι ειλικρινά που η κυβέρνηση άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία στο όνομα της δήθεν ρύθμισης αντικρουόμενων συνταγματικών αγαθών δοκιμάζει τη δημοκρατία. Διαφωνούμε στον πυρήνα αυτού του σχεδίου νόμου για τη θίγη βασικά ατομικά και δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Και η αντιπαράθεσή μας είναι βαθιά ιδεολογική και βρίσκεται στην περιοχή που για πολιτικούς και ιστορικούς λόγους δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνδιαλλαγούμε. Ξέρω βέβαια ότι μόνο αυτός που έχει παλέψει για κάτι έχει στο νου του να το προστατεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι η δεξιά δεν έχει να επιδείξει ουσιαστικούς αγώνες και θυσίες για μια δημοκρατική Ελλάδα, ώστε να νοιάζεται πραγματικά για την ποιότητα της δημοκρατίας της. Γι' αυτό έχουν υποθεί πολλά. Θα πω μόνο τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εντόπισα από τη μεριά της κυβέρνησης να μας κατηγορούν ότι δεν συζητάμε, δεν συνδιαλεγόμαστε, μόνο καταγγέλουμε. Πράγματι, η Ελλάδα του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη, η Ελλάδα του Ρίτσου, του Λαμπράκη και του Πέτρουλα, μέχρι την Ελλάδα του Γρηγορόπουλου και του Φίσα, δεν μπορεί να συζητήσει και να διαπραγματευτεί τη ζωή της. Γιατί αυτή η Ελλάδα υπήρξε κυρίως θύμα ελληνικών κυβερνήσεων. Γι' αυτό οφείλει να αντιδράσει, χωρίς αστερίσκους, στην κατασκοφάντηση της διαμαρτυρίας και της λαϊκής έκφρασης, αλλά και στην υποτίμηση της ιστορίας και της ιστορικής μνήμης στην προσπάθεια της δεξιάς να αποκτήσει ιδεολογική ηγεμονία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς πολίτες, αλλά και σε κάποιους συναδέλφους του Κινάλ, είναι να θυμηθούμε μαζί κρίσιμες στιγμές της ιστορία του λαού μας με αυτές που ανάφερα προηγουμένως. Το ξέσπασμα του λαού για δημοκρατία μετά την αποστασία του 65 και τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Το ορμητικό «Ο λαός στην εξουσία» του 81, το «Δεν τρέπεσε κύριε Ράλη» του Ανδρέα Παπανδρέου όταν αναφερόταν στη δολοφονία του Κουμί και της Κανελοπούλου το 1980. Αυτά μόνο. Δικό σας βέβαια λογαριασμός και δεν επιτρέπεται να επεκταθώ άλλο. Το τρίτο, κυρίες και κύριοι, που θα ήθελα να πω για να είμαστε καθαροί. Πρέπει να γνωρίζουμε και να γνωρίζετε ότι αυτές οι διαχρονικές αξίες δεν ξόφλησαν και δεν θα ξοφλήσουν, όσο και να το θέλει και να προσπαθεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η νεοφιλελεύθερη χρηματοπιστωτική μεταδημοκρατία. Οι διαμαρτυρίες δεν είναι αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι διαμαρτυρίες έχουν αποδέκτη. Ο αποδέκτης είναι οι κυβερνήσεις, η εκάστοτε εξουσία. Και είναι εκτός της ψήφου η μοναδική έκφραση άμεσης δημοκρατίας. Είναι ο τρόπος πολιτικής συμμετοχής των πολλών. Είναι παρά τις παθογένειες που ενδέχεται να παρατηρούνται η ζωντανή συνομιλία του λαού με την κυβέρνησή του. Μια αναφορά μόνο θα ήθελα να κάνω στο άρθρο για την ευθύνη του διοργανωτή και που πέραν του απαράδεκτου ιδιώνυμου χαρακτήρα του επηρεάζει εμέσως και το συνταγματικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε. Σκοπός αλλά και αποτέλεσμα
αυτής της επιλογής είναι να δηλητηριάσει τη λειτουργία των εργατικών σωματείων και άλλων συλλογικοτήτων, να νοθεύσει τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζομένων και των ανέργων, να συντρίψει τον αυθορμητισμό της νεολαίας, των ανθρώπων του πολιτισμού, της διανόησης και της εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εκμηδενήσουν την κριτική σκέψη, τη δράση και την πράξη. Οδεύουμε δηλαδή είτε σε διαμαρτυρίες συστημικού τύπου, φιλανθρωπικών αγώνων δρόμου π.χ., είτε σε διαμαρτυρίες βίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δημοκρατίες, όταν είναι στέρεες, είναι ανεκτικές. Τα καθεστώτα μόνο φοβούνται. Μόνο μια κυβέρνηση που φοβάται το λαό διανοείται να περιορίσει τη φωνή του και μάλιστα προληπτικά, την ώρα που έχει ήδη κάθε δυνατότητα, νομοθετική και άλλη, να παρέμβει όταν εκτελούνται σοβαρά ποινικά αδικήματα. Και αφού ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαλύσει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, έχει σπρώξει χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία, έχει καθιερώσει το δόγμα μισή δουλειά, μισό μισθός, προσπαθεί να κοροϊδέψει και να παραπλανήσει, λέγοντας ότι ο περιορισμός, η απαγόρευση, μέχρι και η διάλυση των συναθροίσεων είναι προς το συμφέρον τους. Γνωρίζουν όμως όλοι αυτοί πολύ καλά ότι οι πελάτες δεν μπαίνουν στα μαγαζιά τους όχι γιατί τους εμποδίζουν οι συγκεντρώσεις, αλλά γιατί δεν έχουν ευρώ για να ξοδέψουν. Το αφήγημα λοιπόν της κυβέρνησης πολύ γρήγορα καταραίει στη συνείδηση των ενδιαφερομένων και όλης της κοινωνίας. Βέβαια, για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η επιλογή είναι φυσική, αφού οι συνομιλητές που έχει επιλέξει δεν έχουν ανάγκη διαδηλώσεων για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Όσο για τους πολλούς, τίποτε και κανείς δεν θα τους σταματήσει. Ως προς αυτό, είμαστε πάρα πολύ σίγουροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Καλλιόπη Βέτα από το ΣΥΡΙΖΑ.